Και τι έχουμε στα χέρια μας? Το βλέπετε, ένα Transformer. Και ποιο Transformer είναι, πάμε να δείτε. Αυτό, παιδιά, είναι το Daytona το Zondes. Δεν είναι κάτι άλλο από ένα Transformer για καθημερινή χρήση. Τι έχουμε εδώ, παιδιά? Έχουμε ένα Transformer, όπως βλέπετε και από το πρόσωπο μπροστά, και δεν είναι άλλο από το Daytona Zondes R2.5. Από την οδηγική μου εμπειρία μαζί του αποκόμισα μόνο θετικά, έχω να πω μόνο καλά πράγματα. Έχουμε να κάνουμε με μια πανέμορφη μοτοσυκλέτα. Στο δρόμο τη χαζεύουν οι πάντες, με ρωτάνε οι πάντες για αυτή, δεν πιστεύει κανείς την τιμή του. Δεύτερον, έχουμε να κάνουμε ίσως με το πιο δυνατό πίσω φρένο της κατηγορίας, δηλαδή η δύναμή του είναι εξωπραγματική. Ένα απίστευτα δυνατό πίσω φρένο. Με βοήθησε πάρα πολύ το μπροστινό, γιατί έτσι είχα συνηθίσει να φρενάρω, διότι στην πράξη αποδείχθηκε πολύ δύσκολο να συνηθίσω το πίσω φρένο. Είναι πραγματικά υπερβολικά δυνατό. Θα σταμάταγε Porsche, όχι το Daytona το Zondes. Για το design τι να πω? Να πω ότι, παιδιά, έχετε να κάνετε με μία μοτοσυκλέτα η οποία, μην το σκέφτεστε, αξίζει τα ελάχιστα χρήματα που δίνετε για αυτή, και μιλάμε για μία καινούργια μοτοσυκλέτα. Αυτή εδώ η συγκεκριμένη είναι προδιαγραφών Euro 3. Η προδιαγραφών Euro 4 που πωλείται τώρα έχει και βελτιωμένο σύστημα ABS. Έχει και αλλαγμένο αλουμινένιο ψαλίδι, όπου το παλιό δεν είναι τόσο όμορφο όπως το βλέπουμε εδώ. Και γενικά η νέα έκδοση έχει βελτιωθεί σε άπειρα σημεία. Η Taio, ναι, είναι μια κινέζικη εταιρεία, αλλά η οποία ακούει τους καταναλωτές της, ακούει τους οπαδούς της και εξελίσσεται ανάλογα. Μην φοβάστε καθόλου την Daytona, καθώς χρησιμοποιεί λύσεις και τεχνογνωσία από μεγάλους κατασκευαστές. Ο συγκεκριμένος αεροελαιόψυκτος κινητήρας, άμα δείτε, έχει ένα τεράστιο ψυγείο λαδιού μπροστά. Ο συγκεκριμένος, λοιπόν, αεροελαιόψυκτος κινητήρας προέρχεται από τη Suzuki. Ό,τι μηχάνημα δείτε από τη σειρά Zondes της Taio, σε δομικά στοιχεία, τουλάχιστον και στον κινητήρα, δανείζονται λύσεις από το παρελθόν, εξελιγμένες στο σήμερα. Δηλαδή, λύσεις που έχουν ήδη βρει εφαρμογή σε εταιρείες όπως Suzuki και Honda. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά της Daytona στην Θησαίος 312 και ειδικά τον φίλο μου πλέον κύριο Λεόντιο Σκοπελίτη για αυτή εδώ την ομορφιά και για την ευκαιρία που μου έδωσε να το έχω μαζί μου για μία ώρα. Δυστυχώς δεν θέλησα να ρισκάρω πολλά πράγματα, ήταν και δύσκολο να βρω ένα μέρος με σκιά. Καταλαβαίνετε, κάνει πάρα πολύ ζέστη. Ήδη από αυτό το σημείο, όσο ερημικό για να σας φαίνεται, πέρασαν 2-3 φορτηγά, δηλαδή καταλαβαίνετε τι γίνεται. Αν το Daytona Zondes αξίζει, παιδιά, αξίζει με τα χίλια, αξίζει για τον οδηγό, αξίζει για τη σιγουριά που του δίνει, αξίζει για τον συνεπιβάτη, για τις δυνατές ιερολαβές, για το γεγονός ότι συγχωρεί πάρα πολλά λάθη. Έχει αμέτρητες κρυφές χάρες, καταρχήν να πούμε για τους καθρέφτες, οι οποίοι είναι κυριολεκτικά περιστροφικοί και τους πας όπου θες και κάνουν ό,τι θες. Να σας δείξω για αυτό το απίστευτο κλειδί, το οποίο είναι ίδιο το μούτρο της μοτοσυκλέτας, το οποίο είναι απίστευτη σχεδίασης. Είναι απλό σε υλικά, αλλά φαίνεται πόσο στην Taio θέλουν να κάνουν κάτι πολύ πρωτοποριακό. Όλη η σειρά Zondes είναι η σειρά που πραγματικά λατρεύω. Δεν υπάρχουν ψεγάδια, παιδιά, σε αυτή τη σειρά, σε αυτή τη μοτοσυκλέτα. Είναι καλοκατασκευασμένη
το killer switch του κινητήρα, το μπουτόν ανάφλεξης, φώτα, flash, κόρνα, προβολέας, αλάρμ. Τους καθρέφτες τους πάτε όπου θέλετε κυριολεκτικά και τους κάνετε ό,τι θέλετε κυριολεκτικά. Δείτε αυτό το πανέμορφο μούτρο και πείτε μου εάν έχετε δει κάτι καλύτερο σχεδιαστικά. Τα πλαστικά είναι πολύ καλές ποιότητες. Το μούτρο, το δέσιμό του, όλα τα πράγματα επάνω του. Εδώ ίσως θα μπορούσε να έχει μια βελτίωση, την οποία την έχει το Euro 4 μοντέλο, το οποίο σας το λέω είναι πολύ διαφορετικό στο ψαλίδι. Γενικά έχουμε ένα ατσάλινο σωληνωτό πλαίσιο με αλουμινένιο ψαλίδι. Είναι αυτό που σας έλεγα, περνάνε συνέχεια φορτηγά. Η μοτοσυκλέτα, παιδιά, είναι απίστευτη. Δείτε σχεδίαση. Δεν υπάρχει τίποτα παρόμοιο, δεν υπάρχει τίποτα σαν αυτό. Ο μπροστινός προβολέας. Ρώτησαν τα παιδιά και τους λένε, παιδιά, πώς θέλετε να είναι το καινούριο ζώντες, και απάντησαν, θέλουμε να μοιάζει με Transformer και ειδού. Άκουσαν τα παιδιά, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Όλα τα εξαρτήματα έχουν την υπογραφή της σειράς ζώντες. Από όπου και να τα δείτε, η ποιότητα πραγματικά δεν υπάρχει και δεν ξέρω γιατί ο κόσμος αμφιβάλλει για αυτά χωρίς να τα δει από κοντά. Δείτε, απλά δείτε. Εδώ έχει σταματήσει η διαφήμιση, έτσι. Δεν υπάρχει διαφήμιση στα ζώντες. Τα ζώντες είναι διαφήμιση από μόνα τους, και αν αυτό κατάφερε να με εντυπωσιάσει πάρα πολύ, δυστυχώς είχε πολλή κίνηση και δεν μπορούσα να ρισκάρω διάφορα πράγματα τα οποία ήθελα και να δοκιμάσω. Ό,τι και να πω, παιδιά, είναι λίγο. Μου διακόπτει για την ειδοποίηση της μεγάλης σκάλας. Είναι αυτό που σας λέω, περνάνε συνέχεια, παρότι έχω βρει, πίστευα ότι έχω βρει το πιο ιδανικό μέρος. Ακούστε και λίγο. Η μηχανή είναι απίστευτη. Είναι επίρρημα αυτή η μοτοσυκλέτα, παιδιά. Κάνει τα πάντα, δεν καταλαβαίνει σαμαράκια, συγχωρεί τα πάντα. Είναι απίστευτη. Daytona και πάλι Daytona. Τα 80 χιλιόμετρα τα έχει για πλάκα. Στον δρόμο το κοιτάνε όλοι. Κυριολεκτικά είναι διαβολομηχάνημα. Πολύ ωραίο, πανέμορφο. Δεν τολμώ να πατήσω πίσω φρένο γιατί είναι τρελά δυνατό, έχει τεράστια δύναμη. Φανταστική μοτοσυκλέτα, παιδιά, φανταστική.
σπίτι της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους. Το στήσιμό της είναι απίστευτο. Δεν έχω λόγια. Για αρχάριους, αλφα-αλφα. Με κλειστά μάτια αυτή τη μοτοσυκλέτα, παιδιά. Να γι' σου τερούλης εδώ. Και ένα τελευταίο κόλπο να δείξουμε. Όταν είναι το κλειδί επάνω και πατήσετε αυτό το push lock και το βγάλετε, κατά ένα μαγικό τρόπο συμβαίνει αυτό. Κλείνει αυτόματα το ειδικό κλείστρο προστασίας για να μην μπορεί να μπει κλειδί. Βέβαια, όπως όλα τα Daytona, έχουν το ανάλογο αντικλείδι για το διπλανό μέρος όπου το βάζετε και είναι ξανά ok. Και εδώ για τα φυλλαράκια που λατρεύουν το SimWolf, μπορεί να το αντιπαθείτε λίγο σχεδιαστικά, αλλά ποιοτικά, πιστέψτε με, είναι του πάνω. Daytona Zone 4.5 και Daytona Sprinter 125, ο Sprinterούλης και το Zontes. Ένα κοινό χαρακτηριστικό είναι decent αγορά, όπως λένε και οι The Two Motorheads. Είναι πραγματικά decent αγορά. Δεν ξέρω για οτιδήποτε, δεν έχω δοκιμάσει, αλλά για αυτά τα δύο παιδιά, ειλικρινά, παίρνετε κάτι που αξίζει. Για πρώτο μηχανάκι είναι νούμερο 1 και ναι, επιτέλους μπορώ να το πω ότι μη συγκρίνετε τα χρήματα που δίνετε για ένα Krypton με αυτό εδώ το εργαλείο, γιατί αυτό εδώ είναι εργαλείο. Ο συμπλέκτης και το σύστημα ταχυτήτων ήταν απίστευτο. Είναι σίγουρα από άλλη κατηγορία, όχι από 250. Και οποιαδήποτε σύγκριση, είτε τεχνολογικά, είτε ποιοτικά, είτε στήσιμο και υποδύναμη, ναι, τώρα μπορώ να το πω, αφού το οδήγησα, ότι καμία σχέση με τα λεφτά που δίνεται για ένα Krypton. Το Yamaha, ναι, είναι ένα πολύ καλό παπί, είσαι στο καλύτερο της κατηγορίας του, αλλά δεν μπορεί με τίποτα να συγκριθεί σε αυτό και τα χρήματα που δίνετε είναι ακριβώς τα ίδια. Και τέλος θα πω αυτό, ότι ναι, κινέζικη εταιρεία, αλλά όλοι οι κατασκευαστικοί κολοσσοί έχουν χάσει τον ύπνο τους, διότι οι Κινέζοι χτυπάνε ακόμα πιο ποιοτικά, χτυπάνε με ακόμα καλύτερες τιμές και έχουν ένα μόνο στόχο προς τα πάνω. Και θα το ξαναπώ ότι ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Γκοργόλης ΑΕ και στο ακουμπλεξάριστο προσωπικό της, το οποίο δίνει την ευκαιρία σε μένα τον άγνωστο να σας παρουσιάσω μια μοτοσυκλέτα η οποία πραγματικά αξίζει. Να δούμε και το κόλπο με το ντεπόζιτο, το οποίο ήταν τόσο απλό. Είναι push lock, παιδιά, οπότε πρέπει να έχεις το κλειδί επάνω, ε! Αλλιώς αυτή η μοτοσυκλέτα που βλέπετε είναι μονοκύλινδρη. Ξέρετε, όπως είναι για παράδειγμα και τα KTM, σαν Zontes, αν δεν κάνω λάθος, κυκλοφορεί στην αγορά της Ινδίας, της Κίνας, της Πολωνίας, της Γαλλίας και ειδικά της Μεγάλης Βρετανίας. Η μοτοσυκλέτα που δοκιμάζω σήμερα είναι η Euro 3 έκδοση. Κάπου δεξιά επάνω θα βάλω ένα link ώστε να πατάτε και να βρίσκεστε στη στατική παρουσίαση της Euro 4 έκδοσης που έχω ήδη κάνει και που έχω ήδη δείξει και που διαφέρει καταρχήν στη νέα πανέμορφη ψαλιδάρα
όπως την έχουν και τα αδέρφια της, τα 310XKR, πάλι από την ίδια σειρά, τη σειρά Ζώντες. Τώρα σε τι άλλο διαφέρει? Διαφέρει σε αρκετά πραγματάκια. Η Euro 3 έκδοση της δοκιμής μας αυτή τη στιγμή με τη Euro 4 που είναι η βελτιωμένη της έκδοση. Καταρχήν είναι το νέο ABS 91M της Boss, το οποίο έχει και δυνατότητα απενεργοποίησης. Υπάρχει και κάποιο σχετικό μπουτόν, κάποιο κουμπάκι δεξιά στο τιμόνι. Έχει νέο σφυρίλατο πιστόνι. Έχει νέους εκκεντροφόρους. Έχει ένα νέο, όπως είπαμε πιο πριν, χυτό ενισχυμένο αλουμινένιο ψαλίδι. Διαθέτει αναδιπλούμενες και ρυθμιζόμενες μανέτες που δεν διαθέτει το μοντέλο που δοκιμάζω αυτή τη στιγμή. Έχει διακόπτες που φωτίζονται τη νύχτα και τέλος αμορτισέρ αερίου λαδιού, ενώ όλα τα φώτα πάνω της είναι τύπου LED. Παιδιά, θέλετε να πούμε μερικές αλήθειες? Θέλετε να μάθετε τι είναι τα Ζώντες? Τα Ζώντες, παιδιά, είναι η ευκαιρία του πιτσιρικά να γίνει ο ήρωας του σχολείου. Το Ζώντες και κάθε Ζώντες είναι επί της ουσίας μία Lamborghini. Καλά ακούσατε, είναι μία Lamborghini με έξοδα από Fiat 500. Είτε τα πούμε Taio, που είναι η μαμά εταιρεία, είτε Daytona, που είναι ο επίσημος μεταπολιτής. Σημασία έχει ένα και μόνο πράγμα, ότι είναι εδώ για να σε κάνουν μάγκα. Είναι εδώ για να ξεχωρίσεις και μάλιστα χωρίς να ξοδέψεις μια περιουσία. Όλα επάνω τους είναι επώνυμα και φτιαγμένα αποκλειστικά για τη συγκεκριμένη σειρά. Ξέρω πως δεν μπορείτε και δεν είναι εύκολο να αποχωριστείτε το μύθο της Honda, της Yamaha, της Suzuki και της Kawasaki. Αλλά έχω να σας πω, παιδιά, ότι ο κόσμος άλλαξε και άλλαξε υπέρ μας, αφού πλέον προσφέρονται στον καταναλωτή προϊόντα πιο ποιοτικά, σε πολύ πιο συμφέρουσα τιμή και μάλιστα με υποστήριξη ανταλλακτικών και εγγύηση. Δυστυχώς στη στενόμυαλη ελληνική αγορά έχει φωλιάσει ο φόβος της απόλυτης χινεζιάς του προϊόντος, όπου παρελθόν των ετών αγόραζε σε χθες και χαλούσε σήμερα. Προσωπικά έχω να πω πως εδώ και 3 χρόνια έχω να αγγίξω κάτι με συμπλέκτη και το κυβότιο του Ζώντες είναι κυριολεκτικά απίστευτο. Τόσο πολύ που έχω πιάσει τον εαυτό μου εδώ και πάρα πολλή ώρα να αλλάζω ταχύτητες χωρίς κανένα λόγο. Έχει μόλις 25 ύπους, δεν ξέρω πόσους από αυτούς φτάνουν στους στόχους. Έχει 6 ταχύτητες και ένα κυβότιο το οποίο είναι πραγματικά ποίημα. Από την ώρα που πήρα το μηχανάκι, πιστέψτε με, το έχω ταλαιπωρήσει αρκετά, αφού το πηγαίνω με όσο πιο χαμηλή ταχύτητα γίνεται και πιστέψτε με, μπορεί να βγάλει και ιστερία και νεύρο και να αγγίξει τα περίπου 150 χιλιόμετρα της τελικής του. Μιλάμε για πραγματική ανώθευτη τελική και όχι για τελική επιστημονικής φαντασίας. Πολλοί θα αναρωτιέστε, αξίζει, είναι καλό, μήπως πρέπει να περιμένω πρώτα να δω τι θα πάθει όποιος θα αγοράσει? Υποστηρίζεται η νέα σειρά Ζώντες από ανταλλακτικά? Σαφέστατα ναι, και μάλιστα με 2 χρόνια εγγύηση και τέτοια ποιότητα, πραγματικά απορώ με τον κόσμο και θέλω πάρα πολύ να δω τι θα κάνει ο Έλληνας καταναλωτής. Πραγματάκια που μ' άρεσαν στο Ζώντες. Μ' άρεσαν οι καθρέπτες, οι οποίοι είναι περιστροφικοί και κινούνται σε κάθε κατεύθυνση, τους πας όπου θέλεις. Η τσαχπινιά με το πλαστικό ηλεκτρομαγνητικό πορτάκι που καλύπτει την τάπα του ντεπόζιτου. Μ' άρεσε το ξεχωριστό πορτοκαλί χρώμα, το οποίο βγάζει μάτια στο δρόμο
είπαμε, παίρνεις μια Lamborghini σε τιμή ευκαιρίας με ό,τι και να συνεπάγεται αυτό, πιστέψτε με, τραβάει τα βλέμματα. And I don't regret anything. I just feel I'm doing things for the right reason. Some understand, some don't. In the end, you never get everybody to understand, to agree and to accept. But most of them, I'm sure, admire, after all, what I'm doing.